εκτός έδρας παιχνίδι, πολυτιμότερος παίκτης. Σπάνιο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα ήθελα να το πει. Είμαι πρώτα απ' όλα πολύ χαρούμενος που κερδίσαμε εκτός έδρας. Είναι μια σημαντική νίκη και μου είπαν και οι συμπαίκτες μου πριν το παιχνίδι ότι ο Πλατανίας είναι μια καλή ομάδα γιατί δεν είναι εύκολο να κερδίσει αυτό το γήπεδο. Θέλω να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου για αυτό το βραβείο γιατί αν δεν ήταν αυτοί δεν θα ήμουν και εγώ εδώ πέρα. Με βοήθησαν για να είμαι και εγώ MVP και βοήθησα και εγώ την ομάδα με τη σειρά μου. Ήρθε η σημερινή νίκη ευκολότερα από ό,τι και οι ίδιοι περίμεναν. Μετά το 2-0 πίστευα ότι θα κερδίσουμε και πίστευα ότι μπορούμε να κερδίσουμε και με μεγάλο σκορ και μετά την αποβολή του Τέτε ήταν πιο εύκολα τα πράγματα για μας. Όλοι στέκοντας στο γεγονός ότι δεν δημιουργούσε ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα τουλάχιστον και δεν σκόραρε 4 γκολ μαζεμένα, νομίζω και η διακοπή θα βοηθήσει να δουλέψουν ακόμα περισσότερο. Ναι, ακούστηκε πολύ και ήταν και αλήθεια ότι στην προετοιμασία δεν δημιουργούσαμε πολλές ευκαιρίες στα παιχνίδια που παίζαμε, αλλά ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι όπως το παιχνίδι με τη Ζήμπρου και στο σημερινό, που εκτός από τα 4 γκολ είχαμε και άλλες ευκαιρίες και ελπίζω να γίνουμε καλύτεροι στο μέλλον. Μίλησε για δημιουργικότητα και είδαμε και στο μάτς με τη Ζήμπρου, αλλά και σήμερα ένα παίκτης που προωθήθηκε πολύ, έβγαλε assist και βοήθησε πολύ ο ίδιος την ομάδα του στο επιθετικό κομμάτι παρότι αμυντικός. Είναι κάτι που του αρέσει να το κάνει μέσα στο παιχνίδι. Είναι κάτι το οποίο έχει δουλευτεί στις προπονήσεις και θα το συνεχίσει. Αυτός είμαι εγώ, αυτός είναι ο Ράζαν Ράτς. Μου αρέσει να βγαίνω μπροστά, να βοηθάω την ομάδα μου, να δημιουργώ προϋποθέσεις για γκολ για τους συμπαίκτες μου. Συνέβη στο παιχνίδι με τη Ζήμπρου, σήμερα δύο ασίστ. Θέλω να βγαίνω μπροστά, να βοηθάω την ομάδα και να γίνω και καλύτερο στο μέλλον.